Με την παρουσία του Μητροπολίτη Κεντρώα Αυρική Νικηφόρου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στην Κατερίνη. Ήταν η επέτειος της θεμελίωσης του Ιερού Ναού 13 Νοεμβρίου 1955 και των εγγενείων στις 26 Απριλίου του 1964. 60 χρόνια από τη θεμελίωση του Ναού, 50 χρόνια από τα εγγένειά του και μια πορεία προς το μέλλον. Καθώς με τα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα εορτάζουμε επαιτειακές φάσεις του παρελθόντος, αλλά και με τα εγγένεια της αίθουσας που θα γίνουν αμέσως μετά τη διανομή του αντιδόρου στην παρακείμενη αίθουσα, εορτάζουμε και αναπολούμε τους σκόπους των πατέρων μας, οι οποίοι σε δύσκολες εποχές έκαναν αυτό που έκαναν ένα περίλαμπρο λαό εδώ για τις ανάγκες των καταφυγετών, κυνηγημένοι από το πυρπολημένο καταφύγιο της Κοζάνης, ήρθαν εδώ, θεμελίωσαν τα σπίτια τους, αλλά δεν παρέλειψαν να κάνουν και όλες εκείνες τις δομές, κοινωνικές και πνευματικές και πολιτιστικές, που είναι απαραίτητες για να ζήσει ένας άνθρωπος. Και πρώτα απ' όλα έφτιασαν τον ιερό αυτό. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της νέας ενωριακής αίθουσας. Είδα κάτι το αξιοθαύμαστο, ένα θαυμάσιο ναό, μια θαυμάσια αίθουσα, μια προσπάθεια ανθρώπων που είχε καεί το χωριό τους, είχαν καταστραφεί, να ξαναφτιάχνονται και μετά από αυτά τα χρόνια να φέρουν αυτό το ωραίο κόσμημα μέσα στην Κατερίνη, αλλά πιστεύω και είναι ένα από τα ωραίότερα κόσμηματα στην Ελλάδα. Έλαβα πολλά μαθήματα σήμερα και τρόπους, ιδιαίτερα για κάτω για την Αφρική, στην οποία και εμείς εκεί προσπαθούμε να χτίσουμε σχολεία και εκκλησίες, και ιδιαίτερα με το πόσο μια οργανωμένη ενορία με αρχηγότον ιερέα μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα. Παράλληλα έγινε απονομή διακρίσεων σε τιμωμένα πρόσωπα και η πρώτη παρουσίαση του Επαιτειακού Λευκώματος. Η κυρία Μαρία είναι η σύζυγος του κυρίου Νικολάου, Μελή, και η Μαρία είναι η κόρη του Θεοδόρου Γιάφα, και ο Ιωάννης Στεφανίδης και η Ιωάννης Κόπος.